Κύριε Βουλευτά, καλώς ήλθατε. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Έπρεπε να έρθείτε, διότι όπως είδατε ο κόσμος τίμησε και παραπάνω και τη Νέα Δημοκρατία και εσάς. Είμαστε στο πρόγραμμα, είναι χαρά μας που είμαστε εδώ στο νησί της Καλύμνου, του αγαπημένου μας νησί. Είμαι από χθες το μεσημέρι, έχω έρθει μαζί με τους συνεργάτες μας, με τα στελέχη της Οπτικής Επιτροπής. Είμαστε στην αγορά, περπατάμε, ευχαριστούμε τον κόσμο που μας στήριξε με την αγάπη του, την στήριξη που έδωσε στη Νέα Δημοκρατία και σήμερα προσωπικά βέβαια. Να ευχαριστήσω ειλικρινά γιατί βγήκα πρώτος από 10.000 ευρώς. Είναι η αγάπη του κόσμου, την έβλεπα. Είναι δουλειά που κάναμε. Απολογισμός, τρεξίματος. Το περιμέναμε. Δεν περιμέναμε αυτό το τόσο μεγάλο νούμερο και αυτό μας ενθουσίασε. Είναι μια τεράστια ευθύνη για μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο του Δωδεκανήσου, της Καλύμνου, αλλά και όλους τους Δωδεκανήσους που μας ακούει μέσα από την εκπομπή σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από την καρδιά. Αυτή είναι μια ευθύνη για μένα σημαντική. Εγώ δώσω ένα λόγο και μια υπόσχεση. Ότι η σχέση μας που υπάρχει δεν θα μας χαλάσει ποτέ κανένας. Mm-hmm. Η σχέση λοιπόν εμπιστοσύνης που απέκτησε με τον κόσμο αυτά τα 4 χρόνια θα δυναμώσει και θα συνεχίσει ακόμα περισσότερο. Η δουλειά μας μπροστά είναι μεγάλη. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε για τα νησιά μας. Είμαστε σήμερα εδώ να ευχαριστήσουμε τον κόσμο. Να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που στήριξε την Δημοκρατία, την κάλυμα που έδωσε τέτοιο τεράστιο ποσοστό. Να συνεχίσουμε να πούμε στον κόσμο ότι συνεχίζουμε. Έχουμε εκλογές την επόμενη Κυριακή 25 Ιουνίου, σε 10 μέρες από σήμερα. Είναι εκλογές στις οποίες πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι ξεκινάμε πάλι από την αρχή. Πρέπει ξανά να πάμε όλοι να στηρίξουμε αυτό το οποίο κάναμε την πρώτη φορά, να το ξανακάνουμε για να έχει αποτέλεσμα. Γιατί δυστυχώς η απλή αναλογική που έφερε ο κύριος Τσίπρας έκανε σε ένα κόμμα που πήρε 41% και με το σύστημα του τωρινό θα έπαιρνε 170 έδρες να φτάσει σε 146. Αυτό θέλανε έτσι. Θέλανε να δημιουργήσουμε αυτή την αναστάτωση στην ελληνική κοινωνία. Αυτό που κάνανε στον πρώτο βαθμό τοπική αυτοδιοίκηση στο δεύτερο, πήγαν να κάνουν τώρα σε όλη την Ελλάδα. Αλλά ο κόσμος γύρισε την πλάτη, γύρισε την πλάτη στην τοξικότητα, γύρισε την πλάτη στον αρνητισμό, γύρισε την πλάτη στο μίσος, στην κρύβη διαφήμιση, στα fake news. Αυτό εκπροσωπεί το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά και μεγάλη ευθύνη έχετε τώρα, τεράστια κύριε Βουλευτά. Τεράστια ευθύνη. Καταλαβαίνετε. Πολλά πράγματα θα κάνουμε. Πρώτο κομμάτι υγεία. Είδατε ότι σας μιλούν για θέματα υγείας. Και λένε τώρα, πώς έγινε σήμερα με επίγουσα αυτή η προσλήψη των 500 με επίγουσα διαδικασία και δεν μπορούσε να γίνει το προηγούμενο διάστημα. Όλα μπαίνουν σε μια σειρά, να ξέρετε. Αυτά πήγαν και θα γινόντουσαν. Το είχαμε πει, θα γίνουν και μόνο μα προσλήψει πάνω από 12.000 άτομα και τώρα παίρνουμε και άλλο υπουργό προσωπικό στήριξη. Να το κομμάτι της υγείας όσο μπορούμε. Θέλουμε, ξέρετε, να προσέξουμε το κράτος, να μην βρεθούμε ξαφνικά πάλι στα προηγούμενα να έχουμε 1.000.000 δημόσιους υπαλλήλους. Θέλουμε να το κάνουμε όλο με στρατηγικό σχεδιασμό, έτσι ώστε να καλύπτουμε τις ανάγκες τις πραγματικές, αλλά να μην ξεφεύγουμε. Πρέπει να δούμε τις ανάγκες τις πραγματικές και αυτό είναι ένα στίχημα το οποίο το είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός που θα το κάνει πράξη. Δύο σημεία δίνουμε βάρος. Την υγεία και αύξηση μισθών. Ήδη το ανακοίνωσε ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα φτάσουμε το κατώτατο μισθό κοντά στα 1.000 ευρώ. Γιατί πρέπει να στηρίξουμε τους νέους ανθρώπους που μας πρέπει να στηρίξουμε τα νέα παιδιά μας. Και αυτό το κομμάτι για μας έχει μεγάλη αξία και σημασία. Και πρέπει να ξέρετε να στηρίξουμε τον κόσμο που μένει στα νησιά μας. Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός μας τίμησε και πριν από μερικές μέρες ήρθε στα μικρά νησιά, πήγε κοντά στον κόσμο, στην Ελέρο, Λειψούς, στην Πάτμο. Είδε τον κόσμο, μίλησε με όλο τον κόσμο των νησιών, έκατσε ολόκληρη μέρα και τους είδε όλους. Γι' αυτό καθυστέρησε και το πρόγραμμά μας, γιατί παντού ήρθε ο κόσμος να του μιλήσει, να τον δει, να τον χαιρετήσει, να έρθει κοντά του, να τον αισθανθεί. Να του ζητήσει. Να δει ποιος είναι ο Μητσοτάκης. Και πραγματικά πιστέψτε με, δώσαμε λύσεις σε όλα τα νησιά, ήδη στους Αρκιούς. Καταφέρουμε να κρατήσουμε το σχολείο ανοιχτό. Θα μείνουμε αυτού του Αρκιού. Η μητέρα του παιδιού θα δουλέψει με προσωπική παρέμβαση με Μητσοτάκη και θα δουλέψει, θα εργαστεί, έτσι ώστε να μπορέσει να μείνει στην οικογένειά τη, με στον άντρα τη και το παιδί τη να συνεχίσει στο σχολείο. Και υποσχέθηκε ότι θα έρχεται ένα σχολείο κάθε φορά να παρελάβει μαζί του. Βεβαίως έχει μεγάλη αξία και σημασία το ότι το ίδιο το παιδί αγκάλιασε τον Πρωθυπουργό και τον ευχαρίστησε που είναι κοντά του και δίπλα του και η δασκάλα η οποία κάνει τόσα πράγματα και ζήτησε και η ίδια η κοπέλα παρόλο τις δύσκολες συνθήκες να παραμείνει, να συνεχίσει να είναι στους Αρκιούς και δίπλα σε αυτόν τον μαθητή που αγαπάει το νησί και θέλει να παραμείνει εκεί για να τελειώσει το σχολείο του. Θέλω να πω λοιπόν ότι εμείς έχουμε αντίληψη, καταλαβαίνουμε, είμαστε κοντά στον κόσμο. Νιώθουμε, ακούμε, αισθανόμαστε και μαζί με τον κόσμο δίνουμε λύσεις στα πολλά προβλήματα που υπάρχουν. Τα προβλήματα δεν τελειώνουν, το ξέρουμε όλοι. Αλλά όταν υπάρχει διάθεση, η υπομονή και η επιμονή. Λύσεις δίνονται στα περισσότερα από αυτά. Λοιπόν, είμαστε 10 μέρες πριν τις εκλογές και επειδή αρκετοί μας πλησιάζουν και μας λένε, ξέρετε, εγώ ψήφισα γιατί ήμουν υποχρεωμένη στον ΤΑΔΕ και αλλιώς ψηφίζω τώρα. Σε αυτούς θα ήθελα παράλληλα να απευθυνθείτε. Σε αυτούς που δεν θα ψηφίσουν ίσως και το ίδιο κόμμα. Εγώ και οι συνάδελφοί μου και εγώ περιοδεύομαι στα νησιά,
είμαστε κοντά στον κόσμο και σε αυτόν τον κόσμο ακριβώς θέλουμε να ζητήσουμε και τους ζητάμε ότι τώρα έχουμε ανάγκη τη στήριξη των ψήφων τους. Τώρα έχει μεγάλη αξία και σημασία, αφού πιστεύουν σε εμάς σαν ανθρώπους, αφού πιστεύουν στον Γιάννη τον Παπά ή σε κάποιους συναδέλφους μου, τώρα έχει μεγάλη αξία και σημασία να ξαναψηφίσουμε για να δώσουμε τη δύναμη στον Γιάννη τον Παπά να συνεχίσει να κάνει το έργο, να συνεχίσει πραγματικά αυτό το οποίο και ήδη πιστεύουν σε αυτόν τον άνθρωπο, να συνεχίσει να υπάρχει στο δεκάνησο με αυτή την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, με αυτοδύναμη κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας. Η Κάλυμνος είναι από τα αγαπημένα μας νησιά και όλα τα νησιά στο δεκάνησο. Γι' αυτό εγώ 4 χρόνια τώρα είμαι εδώ, είμαι κοντά στον κόσμο, είμαι δίπλα στον κόσμο και θα συνεχίσουμε με τον ίδιο δυναμισμό. Και πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι οι 19.000 ψήφοι και 50.000 στην Δημοκρατία είναι μια τεράστια ευθύνη. Βαριά. Την οποία την καταλαβαίνουμε, την αισθανόμαστε και με περισσότερο πάθος και δύναμη θα συνεχίσουμε. Γιατί εσείς μας το δείξατε και γι' αυτό θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Να ευχηθώ καλή δύναμη. Όλα καλά να πάνε, γιατί και ο κόσμος δεν θέλει να έχει τρίτη αναμέτρηση. Θέλει στις 25 Ιουνίου όλα να τελειώσουν, να υπάρχει η κυβέρνηση και να προχωρήσουμε. Έτσι, έχετε απόλυτο δίκιο. Και ειδικά να προχωρήσουμε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος έδειξε πραγματικά ότι είναι δίπλα στον κόσμο, καταλαβαίνει, αντιλαμβάνεται και είναι δίκαιος και προχωράει λύσεις σε όλα τα ζητήματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ, ναι, καλή συνέχεια. Γεια σας.